Και σήμερα έχουμε ακόμα ένα κακογραμμένο κείμενο από τον εγχώριο τύπο. Η είδηση αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, οι πανελλήνιες τις λέμε, είναι το ίδιο, αυτές που δίνουν οι μαθητές λυκείου στο τέλος της σχολικής χρονιάς, διεκδικώντας μία θέση στο πανεπιστήμιο, για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, αφορά τη διδακταία ύλη, τα κεφάλαια κάθε μαθήματος δηλαδή, τα οποία θα διδαχτούν οι μαθητές και πάνω στα οποία θα εξεταστούν. Πάμε να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Λοιπόν, το πρώτο ρήμα από μόνο του είναι σωστό, αλλά δεν ταιριάζει με αυτό που ακολουθεί, με το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί δημοσιεύει ο εκάστοτε εκδότης. Το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι ο εκδότης στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι το Εθνικό Τυπογραφείο που βγάζει αυτήν εδώ την εφημερίδα. Συγγνώμη, η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Οπότε εδώ βάζουμε δημοσιοποιήθηκε, αυτό σημαίνει ανακοινώθηκε, έγινε ευρέως γνωστό, από το Υπουργείο, μικρό ύψιλον, η εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές και δεν χρειάζονται εξετάσεις αφού μιλάς για εξεταστέα ύλη, ήδη έχεις πει εξεταστέα. Η απόφαση του Υπουργείου, έτσι πάμε καταρχάς να σουλουπώσουμε αυτή την τεράστια πρόταση. Σουλουπώνω σημαίνει τακτοποιώ κάτι ή κάποιον ώστε να μην δίνει άσχημη εντύπωση. Είναι τεράστια η πρόταση, δεν βγάζει άκρη εδώ. Η απόφαση του Υπουργείου λοιπόν, το δημοσιεύθηκε αντιθέτως, εδώ είναι το σωστό, δημοσιεύτηκε, γιατί ουσιαστικά τυπώθηκε. Δημοσιεύτηκε στην και όχι μέσω της, στην, το μέσω της θα ήταν σωστό με το δημοσιοποιήθηκε. Αλλά εδώ είναι καλύτερο το δημοσιεύτηκε, οπότε πάει δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αφορά την εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές του 21. Και πάλι το εξετάσεις φεύγει. Και μετά βάζουμε μια ωραία τελεία εδώ και φεύγει αυτό το εισαγωγή, θα το χρησιμοποιήσουμε μετά και λέμε η απόφοιτη, αυτοί δηλαδή που τελειώνουν το λύκειο, η απόφοιτη της τρίτης τάξης ημερησίου γενικού λυκείου και της τρίτης τάξης τρίτης τάξης περινού γενικού λυκείου θα εξεταστούν στην εν λόγω ύλη, για αυτή για την οποία μιλάμε, στην εν όλη, κατά τη διαδικασία εισαγωγής, το βάζουμε εδώ, αυτό που ήταν στην αρχή, αλλά σε γενική, κατά τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς τη χρονιά, δεν χρειάζεται, το έχουμε ήδη πει. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πανεπιστήμιο, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση γυμνάσιο λύκειο και πρωτοβάθμια δημοτικό. Αυτά για σήμερα. Τα ερωτήσεις σας, όπως πάντα, στα σχόλια. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Στο επανειδήν. Σημαίνει, θα τα ξαναπούμε, θα ειδωθούμε ξανά, για να είμαι ακριβής. Γεια σας.